Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Πήρε το δώσε ετοιμάζονται για τις μελλοντικές γεωτρήσεις υδρογων ανθράκων οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον Πατραϊκό και το Κατάκολο. Δυτική Ελλάδα και Ιόνιο προσελκύουν μεγάλους παίκτες στον τομέα της εξόρυξης. Στην ΑΦΑΚ, ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτρης Βίτσας, το νέο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον που σχεδιάζει να αναπτύξει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στην μεταμνημονιακή εποχή. Τα μηνύματα και τα συμπεράσματα από το πρώτο αναπτυξιακό συνέδριο Πελοποννήσου. Απίστευτο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Τρίπολη. Χτυπούσε τη γυναίκα του μπροστά στο ανήλικο παιδί του. Με πτήση προς Μόναχο άνοιξε η τουριστική σεζόν στην Καλαμάτα. Τακτικές διεθνείς πτήσεις προς 23 προορισμούς. Άνοιξαν τα χαρτιά τους υποψήφοι για τον δημαρχιακό θόκο της Ακίνθου, τα πρόσωπα, οι συνδυασμοί και οι επιδιώξεις τους. Τέλος το κάπνισμα στους κλειστούς χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών.